Εάν βλέπετε έναν άνθρωπο να αυξάνει, την πίστη του, αυτός θα διατηρήσει την πίστη του. Εάν κάποιος πει, πιστεύω, καλά είμαι εδώ, αυτός... Κύριε των δυναμεών με θυμών γέλου. Και είχαμε αναφερθεί στο τελευταίο σημείο του περασμένου θέματός μας ότι η πίστη είναι ένα μυστήριο και ότι παρόλα αυτά, αν και είναι δώρον του Θεού, διασώζεται η ελευθερία του ανθρώπου και ότι η πίστη είναι ο καρπός αυτής της συζεύξεως θείας χάριτος και ανθρωπίνης ελευθερίας. Και τίθεται το ερώτημα, ποιος δεν θα επεθύμει να είναι το πιστός άνθρωπος? Όλοι θα ήθελαν να είναι πιστοί άνθρωποι. Κι όμως, ενώ ο Θεός πάντας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, δηλαδή ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έλθουν εις επίγνωση αυτής της αληθείας, όμως δυνάμεθα να πούμε πάλι κατά των γραφικών ότι ου πάντων η πίστη δεν είναι για όλους η πίστη. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσει κανείς, μήπως ανήκω στην κατηγορία αυτή του γραφικού ου πάντων η πίστη δεν είναι για όλους η πίστη? Όχι. Αν και είναι χρήσιμο να το ερωτήσουμε, αλλά δεν ανήκει. Ο μη πιστός άνθρωπος το θέτει εκ των προτέρων. Δεν θέλει να πιστέψει. Είναι εντελώς έξω από τον χώρο της πίστεως. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα και τόσο βαθύ και μυστηριώδες εμπροκειμένο, διότι δεν μπορούμε να πούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα αρνείται την πίστη ότι αύριο δεν θα είναι πιστός. Και το ου πάντων η πίστη δεν είναι τελεσίδικον δια πάντα άπιστον. Αληθινά άπιστοι ίσως είναι λίγοι άνθρωποι. Άλλο ότι η πίστη σε πάρα πολλούς βρίσκεται εις μια κατάσταση ατελή ή ατελεστάτη. Ωστόσο, τρία στοιχεία γεννούν την πίστη. Το πρώτο στοιχείο που γεννά την πίστη μέσα εις τον άνθρωπο δια να γίνει πιστός και που θα επιθυμούσαμε οπωσδήποτε να είμαι θα πιστεί, είναι η ακοή. Είναι αυτό που κατά έναν κλιμακωτό τρόπο ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Πώς επικαλέσονται εις ον ου και πίστευσαν? Πώς θα επικαλεστούν το όνομα του Θεού εις εκείνο τον οποίον δεν έχουν πιστεύσει? Πώς δε πιστεύσουσιν ου κήκουσαν? Πώς δε θα πιστεύσουν εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν? Πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος? Πώς ακριβώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρξει κάποιος που θα κηρύξει? Πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσιν? Βλέπετε, πάει κλιμακωτά. Αναβαθμικά. Αυτή το στυλ, θα λέγαμε, το φιλολογικό στυλ, έχουν οι αναβαθμοί, οι ψαλμοί, οι λεγόμενοι αναβαθμοί. Πηγαίνουν, επαναλαμβάνουν την τελευταία λέξη και επανέρχονται στην πρώτη. Επαναλαμβάνουν την τελευταία του τελευταίου στίχου και αρχίζουν τον επόμενο στίχο με την αυτή λέξη της τελευταίας του τελευταίου στίχου. Πώς δεν κηρύξουν αν μη αποσταλώσουν? Εάν δεν αποσταλούν οι ιεροκήρυκες, πώς θα κηρύξουν? Άρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πίστης εξ ακοής. Η πίστης είναι από την ακοή, να ακούσεις. Άμα δεν ακούσεις, πώς θα πιστέψεις? Η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Τι είναι το περιεχόμενο της ακοής? Ο Λόγος του Θεού. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι το πρώτο στοιχείο για να γεννηθεί μες στην ψυχή ενός ανθρώπου η πίστη είναι η ακοή. Όταν λέμε όμως ακοή,
δυνάμεθα τώρα, αναλύοντας, να πούμε ό,τι είναι. Αφού ομιλεί περί κηρύσσοντος, περί ανθρώπου ο οποίος αποστέλλεται να κηρύξει κτλ. Ότι η ακοή συνίσταται από το κήρυγμα. Το κήρυγμα είναι η ακοή. Από την μελέτη, η μελέτη της Αγίας Γραφής δύναται να χαρακτηριστεί ακοή. Δεν έχει σημασία χρησιμοποιούν τα μάτια. Είναι κήρυγμα δια του τρόπου της οράσεως, αλλά υπάγεται στην κατηγορία της ακοής. Έρχεται κάτι έξω και διαμέσου, θα λέγαμε, των αισθήσεων, φάνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ακόμη η χριστιανική αναστροφή, η χριστιανική συντροφιά. Το να κάνει κανείς συντροφιά, παρέα, με ανθρώπους πνευματικούς, των οποίων ο λόγος είναι άλαπη ηρτημένος. Είναι λόγος πίστεως, όχι απιστίας. Απόδειξη και το αντίθετο. Όταν κανείς βρίσκεται συνεχώς σε μία συντροφιά απιστούν των ανθρώπων και διεφθαρμένων, πολύ γρήγορα και αυτός θα φτάσει εις το να απιστεί και να αμφισβητεί. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι σπάνιο, πολλές φορές το έχουμε συναντήσει. Άνθρωποι που υπήρχαν πιστοί, ήσαν πιστοί, με το να κάνουν συντροφιά με ανθρώπους που αμφισβητούσαν τους πάντας και τα πάντα, και εκείνοι που τους ήκουαν έφτασαν να θέτουν ερωτήματα, άραγε να είναι έτσι και δεν βαριέσαι και ποιος τα είδε κτλ. Ώστε βλέπουμε ότι την ακοή την αποτελούν το κήρυγμα, η μελέτη και η χριστιανική αναστροφή. Το δεύτερο στοιχείο που γεννά την πίστη μέσα στον άνθρωπο είναι η αγαθή προαίρεση και η ευθεία καρδία. Να έχεις ίσια καρδιά. Αυτή ακριβώς η αγαθή προαίρεση κάνει την πίστη να ενικεί μέσα στον άνθρωπο άνευ δισταγμών. Όπως εκείνη η περίφημη γυναίκα, η Λιδία, η Πορφυρόπολης, η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η οποία συμπίπτει να είτο Ελληνής και με ελληνικό όνομα και σε ελληνική πόλη, η Φίλιππη της Μακεδονίας, κοντά στη σημερινή Καβάλα. Αυτή η γυναίκα μόλις άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου αμέσως επίστευσε. Αμέσως. Είχε ίσια καρδιά, δεν είχε στραβή καρδιά. Αντιθέτως, οι Εβραίοι που ήκουαν τον Απόστολον Παύλον, όχι όλοι, αλλά οι πλειονότητες αυτών, εις τα συναγωγάς που ομίλη, τον άκουγαν μέχρι σε ένα σημείο. Μετά η καρδιά τους άρχισε να αισθάνεται άσχημα, διότι το καρδία διεστραμμένη, όχι ευθεία ενώπιον του Θεού. Και μια διεστραμμένη καρδιά, αγαπητοί μου, σταθμητοί και αστάθμητοι παράγοντες την δημιουργούν. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι διαθέτω αγαθήν συνείδηση. Το να διαθέτει κανείς αγαθή συνείδηση είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Διότι με τον τρόπο αυτόν η καρδιά δύναται να προσφερθεί ολοκληρωτικά στην πίστη. Εάν δεν διαθέτει ο άνθρωπος αγαθή συνείδηση, σημαίνει ότι έχει στρεβλωμένη καρδία, προϋποθέσεις τέτοιες που δεν θα δεχτεί όχι μόνο την πίστη, αλλά και πολλά άλλα πράγματα στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή η ίσια, η ευθεία καρδιά. Ενώ αντιθέτως, όπως είπαμε, η δίψυχος, η πονηρά καρδία δεν δέχεται την πίστη. Δίψυχος, δίψυχη καρδιά. Είναι, δεν είναι, να είναι έτσι, να μην είναι έτσι. Και αυτός που μου το λέει, γιατί μου το λέει? Μήπως έχει συμφέροντα από μένα? Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι πολλές φορές ιδίως λαϊκοί ιεροκήρυκες, λαϊκοί που μπορούν να ξεκινήσουν από μια αγαθή διάθεση, να πούν στους ανθρώπους μας κάτι, ιδίως στα χωριά αυτό συμβαίνει, αναρωτιόνται οι άνθρωποι, γιατί μας τα λέει αυτά, τι συμφέρον έχει? Ίσως να έχουν λίγο δίκιο. Ίσως γιατί πέρασαν άνθρωποι που τους είπαν λόγια παχιά και εκμεταλλεύτηκαν ίσως την καλή τους την καρδιά, και οι άνθρωποι είναι καμένοι. Το γεγονός είναι όμως ότι αναρωτιόνται, έχει συμφέροντα και μας τα λέει αυτά? Γιατί μας τα λέει?
και δεν δέχονται το Λόγο του Θεού ίδια. Δεν είναι η περίπτωση ότι πρέπει να εξετάσουμε αν αυτός είναι από Θεού ή όχι. Δηλαδή η περίπτωση της ευπιστίας. Όχι. Η ευθεία καρδία δεν είναι ευπιστία. Περί της ευπιστίας ομιλήσαμε την περασμένη φορά. Ευπιστία. Η ευπιστία είναι μειονέκτημα. Ο ευπιστός άνθρωπος δεν είναι καλός. Είναι ό,τι του πεις να το δεχθεί κατά έναν τρόπο που δεν το βάλει σε κάποια δοκιμή. Όχι ορθολογισμό. Δοκιμή. Ο Θεός να φυλάξει, ποτέ μην βρεθούμε κάτω από την ευπιστία. Άλλο πίστης και άλλο ευπιστία. Και τέλος, το τρίτο στοιχείο είναι ο προσωπικός κόπος. Η προσωπική προσπάθεια, η αγωνιστικότητα. Μην ξεχνούμε ότι η πίστη απαιτεί αγώνα. Η νηστεία, η προσευχή, η προσοχή, η κατάρτιση, η αγρυπνία. Όχι η αγρυπνία με την έννοια την τελετουργική, αλλά και η αγρυπνία στο σπίτι μας πάνω στο Λόγο του Θεού ή στην προσευχή, αλλά και μεταφορικός, η επαγρύπνησης επί του εαυτού μας, η επιμέλεια. Όλα αυτά αποτελούν τον κόπο της δημιουργίας της πίστεως μέσα μας. Όχι μόνο της δημιουργίας, αλλά και της συντηρήσεως. Όχι μόνο της συντηρήσεως, αλλά και της αυξήσεως της πίστεως. Διότι, θα δούμε λίγο πιο κάτω, η πίστη δύναται να αφαιρεθεί και να προσθεθεί. Δύναται να υπάρξει και να νεκρωθεί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε έρχονται να δημιουργήσουν, να περιφρουρήσουν και να αυξήσουν την πίστη. Μάλιστα αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία, της ευθείας καρδίας και του προσωπικού κόπου, διότι αν ξέρετε δεν είχε η πίστη το στοιχείο του προσωπικού κόπου, δεν θα ήταν αρετή. Δεν θα ήταν αρετή. Πάσα αρετή στερουμένη του προσωπικού κόπου και της ελευθερίας της βουλήσεως, της θελήσεως, δεν είναι αρετή. Η ευθεία επί παραδείγματι δεν είναι αρετή που θα αμυφθεί. Αλλά όπου μπαίνει ο κόπος και η προαίρεση, εκεί έχουμε αρετή. Και η πίστη είναι αρετή. Είναι η πρώτη αρετή, όπως και άλλοτε έχουμε πει. Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία τα συνδέει θαυμάσια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και μας λέγει ότι πίστεως μήτυρ, η μητέρα της πίστεως, μόχθος και ευθεία καρδία. Είναι ο μόχθος, ο κόπος και η ευθεία καρδιά. Η μεν γαρ, δηλαδή η ευθεία καρδία, αδίστακτον ποιεί. Ο δε κόπος δημιουργεί. Δηλαδή, η ευθεία καρδιά είναι αδίστακτος, τώρα πιστεύει. Ο δε μόχθος δημιουργεί και αυξάνει την πίστη. Η πίστη ακόμη δεν είναι μία στατική κατάσταση, αλλά κάτι όπως λίγο πριν είπαμε, κάτι που γεννάται, που αυξάνει, ενδεχομένως μειούται, ακόμη και νεκρούται. Είναι δηλαδή κάτι το εντελώς δυναμικόν πράγμα η πίστη. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, ελπίδα έχοντες αυξανωμένης της πίστεως ημών. Έχουμε, λέει, την ελπίδα ότι η πίστη σας διαρκώς θα αυξάνει, λέγει εις τους Κορινθίους. Ώστε τι είναι η πίστη? Κάτι που αυξάνει ή μειούται. Γι' αυτό και οι μαθητές, του Κυρίου οι μαθητές, βλέπονται ότι η πίστη των ή το ανεπαρκής και προκειμένου να κατανοήσουν ή να αποδεχθούν κάτι από εκείνα που ο Κύριος εδίδασκε ή έπρατε, έλεγαν, το βρίσκομαι στην Αγία Γραφή, Κύριε πρόσθεσ ημίν πίστη. Κύριε πρόσθεσέ μας πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε πίστη, βεβαίως,
θα το δυνατό ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, νοικοκυρέοι όντε, με τουλάχιστον οι ψαράδες, τα τρία ζεύγη, οι έξι μαθητέ που σαν ψαράδες, με καΐκι, με καΐκια ίσως, με δίκτυα, λέω δίκτυα ήταν δίκτυα την εποχή και ήταν πολύ ακριβά, με προσωπικό, είχαν υπαλλήλους, θα το δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να αφήσουν την περιουσία τους, το σπίτι τους και να ακολουθήσουν τον Χριστόν εάν εστερούν το πίστεως? Είχαν πίστη, αλλά ή το επαρκής, όχι, ή το ανεπαρκής. Συνεπώς, το πρόσθες σημαίνει επί υπαρχούσης πίστεως, έλα Κύριε τώρα να βάλεις και άλλην πίστη. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων στην πέμπτη του κατήχηση, πρόσθεση μην Κύριε πίστην, ή δε και πιστός είναι νομίζεις, εάν νομίζεις λέει ότι είσαι πιστός, αλλού που το τέλειον της πίστεως έχεις. Δεν έχεις το τέλειον της πίστεως, δεν είσαι τέλειος στην πίστη. Χρία γάρση υπήν, ανάγκη να πίσκεσαι, Κύριε πρόσθες ημίν πίστη. Όταν ακούω μερικούς ανθρώπους που λένε εγώ έχω πίστη βράχω, ω αγαπητοί μου, το πρώτο που μπορούμε να σκεφτούμε για εκείνον που το λέγει αυτό είναι η απουσία αυτογνωσίας. Και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε ότι έχει πολύ μεγάλη πίστη, αλλά ελιποψύχησε πρώτων γεγονότων της συλλήψεως και της σταυρώσεως του Χριστού. Γι' αυτό ποτέ μη λέμε ότι έχουμε πίστη και δι πίστη βράχων. Ποτέ μη λέμε έχουμε μεγάλη πίστη. Απλώς να λέμε ότι προσπαθούμε να πιστέψουμε. Κάναμε μια απόπειρα να πιστέψουμε. Προσέξτε, μια απόπειρα να πιστέψουμε. Διότι εάν αγαπητοί μου έλθει ένας πειρασμός, εγώ μεν που σας λέγω περί πίστεως, εσείς δε που ακούτε περί πίστεως, και ο πειρασμός αυτός είναι θέμα ζωής ή θανάτου, ξεσπά ένας διωγμός εναντίον της εκκλησίας μας, πέστε μου από όλους εμάς ποιος θα είναι το εκείνος που θα εστέκεται πιστός ώστε να φτάσει να γίνει και ομολογητής της πίστεως του. Εγώ κι άλλοτε το έχω πει, αμφιβάλλω εάν θα στεκόμουν ομολογητής της πίστεως. Δεν είμαι σίγουρος για την πίστη μου, διότι δεν γνωρίζω εάν έχω πολύ ή λίγη πίστη. Δεν το ξέρω αυτό. Οι πειρασμοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναδεικνύουν την πίστη. Οι καθημερινοί πειρασμοί, αλλά και εκείνοι οι φοβεροί πειρασμοί που κάποτε ξεσπούν εναντίον της εκκλησίας μας. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να παρακαλάμε κάθε μέρα τον Θεό να μας προσθέτει στην υπάρχουσα πίστη μας νέαν πίστη. Ο Ιούδας ενεκρώθη στην πίστη. Για να ακολουθήσει τον Χριστόν προφανώς ήτο πιστός, ήτο και αυτός όπως και οι άλλοι. Αλλά γιατί έφτασε να προδώσει τον Χριστόν? Διότι απόλεσε την πίστη του. Καλύτερα, ενέκρωσε την πίστη του. Είπα όχι απόλεσε, αλλά ενέκρωσε. Διότι όταν ο Κύριος έλεγε άστε αυτή τη γυναίκα να μου πλύνει τα πόδια με το μύρο, καλό έργο κάνει, αυτός που επρότεινε ως προστή η δαπάνη, η σπατάλη, ενώ τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να μπουν στο κοινό ταμείο να δοθούν στους φτωχούς. Και λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι το είπε διότι το γλωσσόκομον κρατούσε και κλέφτης ήτανε. Ήθελε να τα πάρει μέσα από το κοινό ταμείο τα χρήματα αυτά και να τα βάλει στη δική του τσέπη. Τα λόγια αυτά του Χριστού, άστε, καλό έργο έκανε, δεν είναι το παρά μια αφύπνιση, το να συνέλθει από αυτό που εσκέπτεται ο Ιούδας. Και στο μυστικό δείπνο, όταν του είπε ο Χριστός αυτό που έχει να κάνει, κάν το γρήγορα, σαν να του έλεγε ξέρω τι κάνει. Και συνεπώς να τον αφυπνήσει, κάν το γρήγορα, να έλεγε ο Ιούδας το ξέρει, με κατάλαβε, πράγματι κατάλαβε. Αλλά εκεί τι του κάνει τώρα ο Κύριος? Του κάνει, θα λέγαμε, αφυπνήσεις της συνειδήσεως. Αλλά δεν αφυπνίζεται η συνείδηση του Ιούδα. Γιατί?
δεν έχασε την πίστη του, ενέκρωσε την πίστη του. Ο νεκρός είναι νεκρός. Ό,τι να του κάνεις, τι άλλο μπορεί να κάνει παρά από του να είναι νεκρός. Ο Δημάς, ο Μέγας, ο συνεργάτης του Μεγάλου Παύλου, αυτός εγκατέλειψε τον Απόστολο Παύλο. Με παράπονο θα γράψει ο Απόστολος Παύλος: «Δημάς με εγκατέλειπε να αγαπήσας τον Ινεώνα και πορεύτης Θεσσαλονίκην». Ο Δημάς ενεκρώθη στην πίστη. Ο Δημάς έχασε την πίστη του. Λιγόστεψε η πίστη. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, βέβαια με εκείνο το αγαπήσας τον Ινεώνα αιώνα, ότι οπωσδήποτε έγινε ένας άπιστος άνθρωπος, αλλά ελιγόστεψε η πίστη. Ελιγόστεψε τόσο πολύ ώστε να εγκαταλείψει τον Απόστολο Παύλο. Τι βλέπουμε, αγαπητοί μου? Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε αύξηση, όπως τους μαθητάς με την Πεντηκοστή, έχουμε λιγόστευση, όπως στον Δήμα, και νέκρωση, όπως στον Ιούδα. Πάντως, η μείωση της πίστεως είναι ένα σοβαρό σημείο. Αν κανείς αντιλαμβάνεται ότι η πίστη του δεν πάει πολύ καλά, πρέπει εξαιρετικώς να ανησυχεί. Πάρα πολύ. Εάν μάλιστα γνωρίζει ότι είναι ο δείκτης της πνευματικότητός του η πίστη. Πάντως, εάν είναι σοβαρό θέμα η μείωση της πίστεως, η νέκρωση της πίστεως είναι μία απελπιστική κατάσταση. Τι πρέπει να γίνει? Όπως, αγαπητοί μου, ο πλοηγός, αυτός που οδηγεί ένα πλοίο, ανά πάσα στιγμή παρακολουθεί την πηξίδα του σκάφους και εξ αυτής ρυθμίζει την πλεύση και την πορεία του σκάφους, έτσι και ο πιστός πρέπει να μην θεωρεί αυτονόητο θέμα την πίστη, αλλά πρέπει να ερωτά: είμαι πιστός? Εκεί, αγαπητέ μου, που θα έλεγες είμαι πιστός, είμαι βράχος, μη το παίρνεις ως δεδομένον, αλλά βάλε ένα ερωτηματικό και να γίνει ζητούμενο: είμαι πιστός, είμαι βράχος. Ποτέ μη πάρουμε το θέμα της πίστεως για την προσωπική μας κατάσταση σαν κάτι το δεδομένο, αλλά σαν κάτι το ζητούμενο. Είμαι πιστός? Θα αντέξω? Αντέχω? Γι' αυτό χρειάζεται μία αυτογνωσία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Κορινθίους και τους συνιστά: εαυτούς πειράζετε, τους εαυτούς σας δοκιμάζετε, ή εστε εν τη πίστη. Εάν είσαστε εις την πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Βλέπετε? Εαυτούς πειράζετε ή εστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Ώστε πρέπει να δοκιμάσουμε: είμαι πιστός, μήπως δεν είμαι? Ακόμη δια την πίστη να μην τη χάσουμε, αλλά να την έχουμε, πρέπει να την αυξάνουμε. Λέει ένα λατινικό ρητό, ότι το λέγουν οι στρατιωτικοί αυτό: η καλύτερα άμυνα είναι η επίθεση. Θες να κρατήσεις αυτό που έχεις? Πήγαινε πιο πέρα από αυτό που έχεις. Θέλεις, επί παραδείγματι, αν έχεις περιουσία 100 δραχμές, να κρατήσεις τις 100 δραχμές. Φρόντισε να πας πιο πάνω από τις 100 δραχμές. Να γίνουν 110, 150. Άμα πας πιο πάνω από το ποσό που έχεις, τότε θα κρατήσεις τις 100. Γιατί αν μείνεις στις 100, οπωσδήποτε θα χάσεις από τις 100. Άρα δεν θα τις κρατήσεις τις 100 δραχμές. Έτσι και εδώ. Θέλεις να πεις ότι θέλω να είμαι σε αυτή τη στάθμη πίστεως? Πρέπει να πας πιο πάνω. Θέλεις να πεις ότι θα μείνεις εκεί? Πρέπει να πας πιο πάνω. Συνεπώς, συμπέρασμα: η καλύτερα διατήρηση, είναι επίγραμμα αυτό, παρακαλώ κρατήστε το, η καλύτερα διατήρηση της πίστεως είναι η αύξηση της πίστεως.
Εάν βλέπετε έναν άνθρωπο να αυξάνει την πίστη του, αυτός θα διατηρήσει την πίστη του. Εάν κάποιος πει πιστεύω, καλά είμαι εδώ, αυτός θα αρχίσει να κατεβαίνει. Επειδή η πίστη είναι κάτι το στατικό, δεν φταίγεται, θα αρχίσει να κατεβαίνει. Αφού δεν ανεβαίνει, θα κατεβαίνει. Η κατάρτιση είναι ένα στοιχείο που αυξάνει την πίστη για να τη διατηρήσει. Και λέγει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφεύς, λέγει, ενδέχεται τον ήδη πιστεύοντα μανθάνει τεινά. Εκείνος ο οποίος ήδη επίστευσε να μάθει μερικά παραπάνω, ή να πάλιν πιστεύει, ώστε με τη γνώση αυτή να αυξήσει την πίστη, και δια της προσθήκης των μαθημάτων προστιθένε την πίστη. Βλέπετε, όταν πολλές φορές συνιστούμε και λέμε διαβάζει την Αγία Γραφή, μα την ξέρω. Όταν ακούω αυτό το την ξέρω ή τη διάβασα ή τη διάβασα πολλές φορές την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, η γνώση της Αγίας Γραφής, άστο ότι θα ήταν πολύ ανόητο να πει κανείς ότι την ξέρει, πολύ ανόητο, ουδείς ποτέ ο σοφότερος Άγιος επί της γης δεν ισχυρίστηκε ότι ξέρει την Αγία Γραφή. Ποτέ κανένα. Είναι απίθμενος και ατελεύτητος η Αγία Γραφή. Το βλέπουμε αυτό περιπίν, θέλετε, στα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου. Και ποιος σας είπε ότι δεν προσέθεσαν άλλοι μεταγενέστεροι Άγιοι και θεολόγοι εις τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου πλήθος από γνώσεις και ανακαλύψεις μέσα στην Αγία Γραφή? Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Μέγας Βασίλειος ανεκάλυψε ολόκληρο το Λόγο του Θεού? Τα βρήκε όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει Άγιος που να πει ότι έφτασα σε ένα επίπεδο σοφίας που πια δεν έχω τίποτα άλλο να γνωρίσω. Ποτέ. Ποτέ. Λόγος του Θεού, σας είπα, είναι απίθμενος. Λοιπόν, άμα ακούτε κάποιον και λέει, εγώ τη διάβασα πολλές φορές την Αγία Γραφή, τη γνωρίζω, τι να τη διαβάσω? Και αν υποτεθεί ακόμη ότι θα μπορούσε κανείς να τη γνωρίζει την Αγία Γραφή, η μελέτη της Αγίας Γραφής, δηλαδή η επαφή μας με το Λόγο του Θεού, δεν κάνει παρά να συντηρεί και να αυξάνει την πίστη. Ποιος ποτέ, όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση θλίψεως, πειρασμού, δοκιμασίας, δεν πήρε την Αγία Γραφή και δεν διάβασε και δεν παρηγορήθηκε? Γιατί όμως παρηγορήθηκε παίρνοντας την Αγία Γραφή και δεν θυμήθηκε αυτό που διάβασε κάποτε για να παρηγορηθεί, αλλά παρηγορήθηκε ξαναπαίρνοντας τα χέρια του την Αγία Γραφή? Βλέπετε. Συνεπώς, η πίστη συντηρείται και αυξάνει με τη διαρκή κατάρτιση. Πάντα πρέπει να καταρτιζόμαστε. Αλλά καταρτίζομαι πάντα σημαίνει βλέπω και αναγνωρίζω ανά πάσα στιγμή την πτωχία μου. Η πίστη, ακόμη αγαπητοί μου, δύναται να διακριθεί σε δύο βαθμίδες. Είναι κάτι που κι άλλοτε το έχουμε πει εξ αφορμής των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, αλλά και πάλι θα υπενθυμίσουμε, χρησιμοποιούντες την ανάλογον αυτήν περικοπή από τα κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Είναι εις την πέμπτη κατήχηση. Εδώ και 2 χρόνια πρέπει να έχει υποθεί. Λέγει, το της πίστεως όνομα εν μενεστή κατά την προσιγορία διχεί δε διαιρείται. Το όνομα της πίστεως, λέει, είναι ένα. Ως προς το όνομα. Ένα είναι. Εν τούτης όμως δίδεται να διακριθεί σε 2 πράγματα, σε 2 τμήματα, σε 2 βαθμίδες. Έστι μεν γάρ εν είδος της πίστεως, το δογματικόν. Το πρώτον είδος ή βαθμίς είναι το δογματικόν. Συγκατάθεση ψυχής έχων περί τούδε τεινός, και ωφελεί την ψυχήν, καθώς φυσίδω ο Κύριος. Ο ακούων μου τα ρήματα και πιστεύων το πέψαντί με έχει ζωήν αιώνιον. Ποιο είναι αυτό το δογματικόν είδος της πίστεως? Είναι όταν κανείς πιστέψει εις τον Θεό, εις τον Ιησού Χριστόν, εις τα έργα του, εις το λυτρωτικό του έργο. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος?
πιστεύει. Πιστεύεις ότι εσταυρώθη ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, δια την δική σου σωτηρία? Πιστεύω. Αυτό είναι το δογματικό μέρος, το δογματικό είδος της πίστεως και είναι το πρώτο βήμα της πίστεως. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο. Δεύτερον δε στην είδος πίστεως, το εν χάριτος μέρη παρά του Χριστού δωρούμενον. Ο μενγάρ δια του πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το πνεύμα, εταίρο δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων. Αυτή τίνην η κατά χάριν δωρουμένη πίστης εκ του πνεύματος ουδογματική μόνον εστίν, αλλά και των υπεράνθρωπων ενεργητική. Ποια είναι τώρα αυτή η πίστη? Είναι η καταχάριν πίστη. Αυτή που τώρα έρχεται να σου προσφέρει το πνεύμα του Θεού. Και είναι ενεργητική πίστη. Όταν πεις να κινηθεί το βουνό αυτό και να πάει πιο πέρα. Αυτή η πίστη είναι το δεύτερο είδος, η ενεργητική. Δεν είναι δογματική αυτή η πίστη. Ενεργητική. Το να πεις, ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός θα το κάνει αυτό. Το πιστεύω, θα το κάνει ο Θεός αυτό. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι ενεργητική πίστη. Ή ξεκινάς για ένα έργο και λες, θα κάνω αυτό. Στο όνομα του Θεού θα το κάνω αυτό. Και θα επιτύχομαι ευλογούντος του Θεού. Αυτό είναι ενεργητική πίστη. Ή θεραπεύεις έναν άρρωστον, τον σταυρώνεις και λες, Κύριε, κάνει καλά τον άρρωστο αυτόν. Το πιστεύεις ότι ο Θεός είναι δυνατός να κάνει τον άνθρωπο αυτόν καλά. Αυτό είναι ενεργητική πίστη. Αυτό όμως είναι χάρισμα του Θεού. Έρχεται από τον Θεό. Το πρώτο ανήκει στον άνθρωπο. Να πει ο άνθρωπος, εγώ το πιστεύω. Και θα δώσει τώρα ο Θεός το δεύτερο είδος της πίστεως, ώστε με αυτό να ενεργεί ο άνθρωπος πολλά πράγματα εις τη ζωή αυτή. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, έχε την πάρα σε αυτό πίστην, την εις αυτόν, δηλαδή έχει τη δογματική πίστη, την πίστη στο Θεό, ή να λάβεις και παρεκείνου, του Θεού δηλαδή, την υπεράνθρωπον ενεργητική, για να πάρεις και τη δεύτερη πίστη. Πολλές φορές μένουμε στο πρώτο είδος της πίστεως και στερούμεθα του δευτέρου είδους της πίστεως. Είναι γεγονός αυτό. Βλέπεις έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να ενεργήσει τη ζωή του με πίστη, εδώ του λέει ότι πιστεύει στον Θεό. Πιστεύει σε όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Αλλά από πλευράς ενεργίας, ο άνθρωπος αυτός μένει νεκρός. Λέγει συναφώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η μεν πρώτη, η δογματική δηλαδή, τη συμμετέρας γνώμης εστί, είναι δικό μας θέμα. Η δε δευτέρα, δηλαδή η ενεργητική, των χαρισμάτων του Πνεύματος. Όταν λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, αν και το είπαμε την περασμένη φορά, όμως εδώ θα το ειδικεύσω, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, τούτο εκείνο, έχει εννέα αρετές, εννέα καρπούς, βάζει και την πίστη. Τι είναι αυτή η πίστη? Είναι η ενεργητική πίστη. Οι Απόστολοι όταν ζητούσαν πίστη, τι ακριβώς ζητούσαν? Οπωσδήποτε και την δογματική, αλλά και την ενεργητική. Όταν παρεπονέθησαν εις τον Κύριον, όταν ο Κύριος ήτο εις το όρος Θαβόρ, γιατί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν εκείνο το δαιμονισμένο παιδί που το έφερε ο πατέρας του, και ο Κύριος είπε ότι έλειπε η πίστης. Ποια πίστης? Έλειπε η ενεργητική πίστης. Αυτή έλειπε. Διότι δεν είχε δώσει ο Κύριος την πίστη στους μαθητάς, ακόμη και δαιμονισμένους, να θεραπεύουν. Δεν γύρισαν πίσω οι 70 και οι 12 και είπαν, Κύριε, στο όνομά σου οι δαίμονες τρέπονται εις φυγήν. Και μάλιστα ο Κύριος είπε, μη χαίρεστε γι' αυτό, αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο,
όσο μεγάλο είναι το ότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό. Αυτό θα σας κάνει να χαίρεστε. Τι σημαίνει, τι πήραν, πήραν πίστη. Τι πίστη, ενεργητική πίστη. Ώστε για μια στιγμή οι μαθητές, οι εννέα μαθητές, απουσιάζοντας του Κυρίου εις το όρος σταυρό με τους τρεις υπολείπους, έχασαν την ενεργητική πίστη. Γι' αυτό όταν είπαν γιατί δεν μπορέσαμε να τον θεραπεύσουμε, είπαν, είπε ο Χριστός, δια την απιστία σας. Ποια απιστία, αφού άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό? Αυτή η απιστία που ανεφέρετο εις την πίστη την ενεργητική, έλειπε αυτή. Θα πω κι άλλη μια φορά, αγαπητοί μου, ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δίδει και αυτήν την πίστη ενεργητική, ώστε να κινούμεθα μέσα στη ζωή μας με τον τρόπο αυτόν. Ήρθαν τα οικονομικά μας δύσκολα, να πεις έχει ο Θεός. Τι να σας πω, είναι κάτι καταπληκτικό. Δεν μπορώ παρά να το πω. Σήμερα το πρωί μου συνέβη, το είπα μόνο σε μια κυρία, αν είναι παρούσα δεν γνωρίζω. Είχα αργήσει λίγα λεπτά να πάω το πρωί στο 303 ΠΕΠ. Αυτό δε που θα σας πω είναι ένα από τα μύρια που συμβαίνουν. Από τα μύρια καθημερινά στη ζωή μας. Βγαίνω στον δρόμο και βλέπω το λεωφορείο. Απήχε κάποια απόσταση. Τρέχω. Είμαι κατάφατσα του σοφέρ. Τρέχω. Φτάνω περί τα 10 μέτρα μπροστά στο λεωφορείο και του σηκώνω το χέρι μου. Ναι, με βλέπει. Φτάνω μέχρι την πόρτα και αντί να ανοίξει η πόρτα την κλείνει και φεύγει το λεωφορείο. Άλλο ευλογημένος. Ας, τι να κάνει, τι να κάνουμε. Αρχίζω να περπατώ πολύ γρήγορα για να προλάβω να πάω στο 303. Έλεγα, γιατί το έκανε αυτό. Δεν βαριέσαι, λέω, τόσο καταλάβαινε, δεν βαριέσαι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Προχωρούσα και περπατούσα, δεν περπάτησα πολύ και βλέπω ένα τζιπ που φτάνει σε ένα σημείο, κάνει στροφή, γυρίζει. Όταν το είδα, λέω, εσίγουστο να είναι για μένα. Και στέκεται μπροστά μου. Μου λέει, πάτερ, περάστε μέσα. Το είχαν στείλει πρώτη φορά. Από το 303 να με πάρει. Πρώτη φορά. Και κάνα δύο φορές μέσα στα 13 χρόνια που πάω στο 303, έχει έρθει σπίτι μου αυτοκίνητο. Δύο-τρεις φορές είναι ζήτημα. Ίσως όχι τρεις φορές. Αλλά πρώτη φορά στο δρόμο που με βρίσκει να με πάρει, ειδικά να το στείλουνε. Πρώτη φορά. Και λέω καθεαυτόν, κοίταξε να δεις. Δεν με πήρε το λεωφορείο γιατί θα με έπαιρε το τζιπ. Πόσα τέτοια συμβαίνουν στη ζωή μας, πόσα τέτοια. Αλλά δεν πρέπει ποτέ όταν βλέπουμε κάτι στραβό να πούμε, μπα, τι κύριε σταματήσουμε. Ποτέ μη σταματήσουμε μπροστά σε κάτι στραβό και ανάποδο. Ας προχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε ο Θεός γιατί το κάνει. Και έρχεται κάτι άλλο παρακάτω που είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό αγαπητοί μου, αν έχουμε μια ενεργητική πίστη η οποία υπάρχει ανάγκη να αυξάνει μέσα μας, όπως λέγει εκείνη η περίφημη αποθανούσα Έλεν Κέλλερ, τυφλή, μουγκή, κουφή, που ήταν καταπληκτική γυναίκα, έλεγε συγγραφέα, είχε γυρίσει πολλές φορές στον κόσμο, την υδρόγειον ολόκληρη, είχε δώσει διαλέξεις, ήξερε πολλές γλώσσες. Τυφλή, μουγκή, κουφή. Ένα βιβλιαράκι της που κυκλοφόρησε ελληνικά έλεγε, όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, σου ανοίγει μια άλλη. Γιατί επιμένεις να βλέπεις την κλειστή την πόρτα, όταν δίπλα σου έχει ανοίξει μια άλλη πόρτα. Αυτά όλα τα κάνει η ενεργητική πίστη, όχι η δογματική. Αλλά η δογματική οπωσδήποτε προϋποτίθεται. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η πίστη δεν περιορίζεται μόνο επί της αποκεκαλυμμένης γνώσεως του Θεού. Δηλαδή, ό,τι μας απεκάλυψε ο Θεός από πλευράς δογματικής, ότι ο Θεός είναι ένας αλλά τριαδικός, ότι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος ενυνθρώπησε, ότι εσταυρώθη ανεστήθη, ανελήφθη θα επανέλθει να κρίνει τον κόσμο, ότι θα γίνει ανάσταση νεκρών και ούτω καθεξής,
Όλα αυτά είναι μία αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Μία αλήθεια που μας απεκαλύφθει. Δεν είναι αρκετή η πίστης να περιορίζεται μόνο εις των χώρων αυτής της δογματικής αποκεκαλυμμένης, με άλλα λόγια, αληθείας. Πρέπει να επεκτείνεται και επί της αποκεκαλυμμένης ηθικής. Προσέξτε, είναι κάτι που δεν το έχουμε προσέξει όσο πρέπει. Πρέπει να επεκτείνεται και επί της αποκεκαλυμμένης ηθικής. Δεν είναι αρκετό να πω πιστεύω ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά πρέπει να πω πιστεύω και αυτά που ο Χριστός είπε. Προσέξτε, και αυτά που ο Χριστός είπε. Ο Χριστός είπε «Ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο». Δεν υπάρχει περίπτωση διαζυγίου, παρεκτός λόγου πορνείας, δηλαδή μοιχείας, όχι σαν εντολή, αλλά σαν δικαίωμα. Όχι δηλαδή με άλλα λόγια, αν ο άνδρας σου ή η γυναίκα σου είναι μοιχός ή μοιχαλής, έχεις εντολή από τον Χριστό να χωρίσεις, όχι, αλλά σαν δικαίωμα, που θα ήταν το καλύτερο να μην έκανες χρήση του δικαιώματος. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις διαζύγιο. Τώρα όταν λες και συμβουλεύεις τον άλλον, άντε καημένε τώρα, κάτσε και λες σε μια γυναίκα νεοπαντρεμένη ενδέχομαι, ή νέα γυναίκα γενικώς, κάθεται και έχεις αυτόν τον άνθρωπο που είναι μέθυσος, που είναι τέτοιος και λεϊνός και τρισάδριος και τον φυλάς. Πάρε διαζύγιο να κάνεις τη ζωή σου παρακάτω. Πώς θα λες αυτό να πάρει διαζύγιο? Τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Δεν πιστεύεις αυτό που λέει ο Χριστός? Όχι καημένε τώρα. Τι καημένε? Λες ότι πιστεύεις στον Χριστό. Πιστεύεις όμως και σε αυτά που είπε. Στην ηθική του διδασκαλία. Το θέμα παρακαλώ της πορνείας. Εκεί είναι η μεγάλη θράψη. Το να πεις ιδίως στα αγόρια, άρχισε και στα κορίτσια το πράγμα δυστυχώς, να πεις στα αγόρια ότι πρέπει να μείνουν εγκρατείς μέχρι το γάμο τους, ακέραιοι, εν παρθενία. Θα σου πει άλλος, άντε από εκεί πέρα, διότι θα πάθει ψυχώσεις, θα πάθει νευρώσεις, θα πάθει δεν ξέρω τι άλλα συμπλέγματα κατωτερότητος, θα πάθει κόμπλεξ, θα πάθει δεν ξέρω τι, άμα μείνει εν παρθενία. Τι πράγματα είναι αυτά? Μα ο Χριστός το ετώνησε αυτό το πράγμα. Η πορνεία είναι αμάρτημα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μα αν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, ο Χριστός το είπε αυτό. Γιατί απιστείς τα λόγια του? Βλέπετε ότι το θέμα της ηθικής είναι και αυτό θέμα πίστεως. Της αποκεκαλυμμένης ηθικής, το τονίζω, διότι έχουμε και την φυσική ηθική, την φιλοσοφική ηθική. Όχι τη φιλοσοφική ηθική, την αποκεκαλυμμένη, διότι η φυσική ηθική μπορεί να σου πει ότι στηριζομένη επί της λογικής σου, ότι γιατί να μην πάρω διαζύγιο από έναν άνδρα ο οποίος είναι ανίκανος ή είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος ή είναι, ξέρω εγώ τι είναι, βάναυσος. Όχι. Θα έρθει η αποκεκαλυμμένη αλήθεια να σου πει ότι αυτό που θα κάνεις δεν είναι σωστό. Γιατί? Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα φυσικής αποκαλύψεως. Εφευρέσιο, συγγνώμη, να το βρεις μόνα σου, με το μυαλό σου. Αυτό και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν είναι κάτι που στο αποκαλύπτει ο ουρανός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Πώς είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι ένας άνθρωπος? Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αποκάλυψη αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι η ηθική έχει τον αποκαλυπτικό της χαρακτήρα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η πίστη στο δόγμα μόνη υπάρχουσα δεν αναπληρεί την πίστη στην ηθική, και η πίστη στην ηθική δεν αναπληρεί την πίστη στο δόγμα. Προσέξτε ένα σημείο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο πίστην μεν ορθήν και κτίστε λέγον, αυτός που λέγει ότι έχει ορθήν πίστην, αμαρτίας δε διαπρατώμενος, αλλά κάνει αμαρτίες, όμοιος εστί προσώπο οφθαλμούς μη έχοντι. Μοιάζει με εκείνον που έχει πρόσωπο αλλά δεν έχει μάτια. Ο πίστην μη έχων, αυτός που δεν έχει πίστη, καλά δε ίσως την αεργαζόμενος, αλλά πιθανώς κάνει μερικά καλά πράγματα,
όμοιος εστί το είδωρα αντλούντι και εις πίθον τετριμένων βάλλοντι. Βγάζει νερό από το πηγάδι και το βάζει μέσα σε ένα τρίπιο πιθάρι. Δεν κάνει τίποτα. Ούτε αυτός που έχει πίστην χωρίς να έχει ηθικήν, ούτε αυτός που έχει ηθικήν χωρίς να έχει πίστην. Με άλλα λόγια, πρέπει ο άνθρωπος να αποδεχτεί και τα δύο και να πιστέψει και στα δυο. Θα μου πείτε να πιστέψεις και στην ηθική? Ναι. Είναι θέμα πίστεως η ηθική? Ναι. Δεν είναι οφθαλμοφανή σε μερικά πράγματα, αν όχι σε όλα. Παρόλα αυτά έχει ανάγκη πίστεως. Πέστε μου, είναι οφθαλμοφανή η περίπτωση μη με θύσκεστε ίνο ενώ εστία σωτία? Εστία σωτία που λέει ο λόγος του Θεού. Μη με φάτε με κρασί, γιατί υπάρχει ασωτία. Σας ερωτώ, και αν ακόμη δεν διάβασε κανείς το λόγο του Θεού, ένας ο οποίος βλέπει, έχει δει ένας άνθρωπος που έχει το μυαλό του, δεν έχει δει μεθυσμένον άνθρωπο ή μεθυσμένους? Έχει δει κάποιον. Είδε το καταντημά τους, είδε ότι η ζωή τους είναι μία ασωτία και το σπίτι τους μία διάλυση. Μάλιστα, γιατί αυτός ο άνθρωπος, νέος ακόμα, φτάνει να κάνει χρήση του είναι ο πνεύματος και να μεθά και να γίνεται και αυτός μέθησος? Γιατί δεν υπάρχουν θύματα της ανηθικότητος? Γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι στην ανηθικότητα? Ερωτώ, δεν ξέρουμε ότι άμα σκοτώσεις τη γυναίκα σου, το παιδί σου, θα σε βάλουν στο εκτελεστικό απόσπασμα? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνουν τη γυναίκα τους και το παιδί τους και τους άλλους ανθρώπους? Γιατί? Ερωτώ, δεν είναι οφθαλμοφανή αυτά? Οφθαλμοφανέστατα. Εν τούτης απαιτείται πίστη. Και για να μην νομίσετε ότι τόση ώρα λέγω κάτι που εγώ το λέγω, ακούστε τι λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ή εάν τα επίγεια ύπον ημίν και ου πιστεύετε, πως δε εάν ύπο ημίν τα επουράνια πιστέψετε? Εάν σας μίλησα για επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε, ποια είναι τα επίγεια πράγματα? Αυτά το οφθαλμοφανή, τα φανερά που είναι κοινά και στον κοινό νου, δεν πιστεύετε? Πού να σας πω λέει και τα ουράνια πράγματα για να πιστέψετε? Βλέπετε παρακαλώ ότι η πίστη απαιτεί, συγγνώμη, η ηθική απαιτεί πίστη. Εις τον χώρο του χριστιανισμού είναι γνωστό ότι τα έργα οφείλουν να καλύπτονται πάντοτε από την πίστη. Η πίστη χωρίς τα έργα μπορεί να σώσει. Τα έργα χωρίς την πίστη δεν σώζουν ποτέ. Μάλιστα, ένας κύριος μου έθεσε σήμερα μια απορία σε σχέση με αυτό που είπα και μια περασμένη φορά. Η πίστη μόνη μπορεί να σώσει χωρίς τα έργα? Δεν λέγει η Αγία Γραφή ότι η πίστη αν εφέργων νεκρά εστί? Περιμένετε όμως. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πίστης καθεαυτήν έσωσε. Από μόνη της η πίστης έχει σώσει. Έργα δε καθεαυτά ουδαμού τους εργάτας εδικαίωσε. Τα έργα μόνα τους χωρίς την πίστη δεν έσωσαν, δεν εδικαίωσαν, δεν έσωσαν τους ανθρώπους που έκαναν τα έργα αυτά. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πίστης εστίν των ανελπίστων πρόξενος και τούτο απέδειξεν ο ληστής. Τι είναι λέει πίστης? Είναι ο πρόξενος κάτι που προξενεί ανέλπιστα πράγματα. Τι είναι το ο ληστής επί του Σταυρού? Επερίμενε ποτέ ο ληστής? Εφαντάστηκε, εσκέφθηκε ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να σωθεί? Κι όμως
εκδηλώνοντας την πίστη του εις τον Χριστόν, σώθηκε. Θα λέγαμε, εδώ πέρα τι έργο έκανε ο ληστής? Τι έργο έκανε? Έργον πραγματικό, δια το ληστή στέκεται η ομολογία του. Το αντίθετο. Εάν έχω έργον, αλλά δεν έχω πίστη, ας πούμε ότι δεν ενεργείται ένας έρανος, και μάλιστα δεν ενεργείται, ας πούμε, από τους μασόνους. Ο γνωστός ο κατέτος διενεργούμενος έρανος του, για τον καρκίνο, έτσι, στον αντικαρκινικό αγώνα, ο έρανος που γίνεται, αυτός ούτως ο έρανος είναι καλό πράγμα, είναι κάτι πολύ καλό, δεν το αφισβητεί κανένας. Μαζεύουμε χρήματα να φτιάξουμε νοσοκομείο, ιδρύματα, δεν ξέρω τι μηχανήματα να πάρουμε, να καταπολεμήσουμε μία φοβερή αρρώστια. Μάλιστα. Το έργο καθεαυτό είναι πολύ καλό. Ερωτούμε όμως, γίνεται υπό την πνοή της πίστεως εις Χριστόν? Όχι. Συνεπώς, το έργο αυτό είναι αποδοκιμαστέων. Όσο καλό και να είναι, όσο περίφημο και σπουδαίο να είναι, εφόσον δεν έχει τον χαρακτήρα της πίστεως, τη σφραγίδα και την πνοή της πίστεως, είναι απορριπταίων, είναι αποδοκιμαστέων. Λέγει θαυμάσια πάνω σε αυτό, και πρέπει να το κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: τα έργα εις ανθρώπους και εξ ανθρώπων, η δε πίστης εξ ανθρώπων προς Θεόν. Αν μείνεις μόνο στα έργα, τα έργα ξεκινούν από τους ανθρώπους και καταλήγουν στους ανθρώπους, τίποτε άλλο. Όταν όμως βάλεις την πίστη, η πίστη ξεκινάει από τους ανθρώπους και φτάνει στο Θεό. Κάνω το έργο αυτό, αυτό τον έρανο, να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά το κάνω για τη δόξα του Θεού. Αν λοιπόν το κάνω για τη δόξα του Θεού, αν έρθει εις τον Θεόν, τότε αυτό το έργο υπό την πνοή της πίστεως βρίσκει δικαίωση. Εάν το έργο αυτό δεν έχει την πνοή της πίστεως, βρίσκει την κατάκριση και την καταδίκη. Με άλλα λόγια, θα έλεγα, η αυτόνομος ηθική ή η αυτόνομος αγάπη, αυτόνομος θα πει, από μόνη της, χωρίς να έχει καμία συνάρτηση από το Θεό. Τίποτα. Μ' αρέσει να κάνω το καλό, γιατί μ' αρέσει να κάνω το καλό. Όχι για το λέει ο Θεός, ούτε διότι αποβλέπεις τη δόξα του Θεού. Η αυτόνομος λοιπόν ηθική ή η αυτόνομος αγάπη, όπως μάλιστα μας την διακήρυξε θαυμάσια ο οικουμενισμός, να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, χωρίς όμως να προσέξουμε την πίστη, καλά, και τι σημασία θα είχε, και αν ενωθούμε και με τους Προτεστάντες και παρακάτω με τους Ινδουιστάς ή τους Μασόνους ή δεν ξέρω τι, όλοι για αγάπη μιλάμε. Αυτή η αγάπη είναι αυτόνομος, είναι έργον, καθεαυτό ωραίο, σωστό, αλλά απομεμονωμένον της πίστεως, δεν έχει τη σφραγίδα της πίστεως. Άρα είναι ένα στοιχείο, ένα έργο καταδικασμένο. Απλώς καταδικασμένο. Προσέξτε. Απλώς καταδικασμένο. Δηλαδή κάτι το οποίο θα λέγαμε πήγε χαμένο. Όχι μόνο δεν πήγε χαμένο, αλλά μετατρέπεται και σε αμαρτία. Εάν κάνεις ένα έργο το οποίο δεν έχει τη σφραγίδα της πίστεως, δεν απολύγεις τη δόξα του Θεού, όχι μόνο δεν το χάνεις, όχι μόνο το χάνεις, αλλά και αμαρτία διαπράττεις. Είναι επιγραμματικό αυτό που λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους, στο 14 κεφάλαιο. Παν ο ούτε εκ πίστεως κάθε τι που δεν προέρχεται από την πίστη, αμαρτία εστί. Είναι κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού. Παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εσύ. Είναι αμαρτία. Προκαλείς τον Θεόν. Κάνεις αυτό που εσύ νομίζεις ότι
ό,τι θες να κάνεις ή θεωρείς καλό. Και τελικά αποξενώνεις τον Θεό από τη δόξα του. Και δεν απολύγει αυτό που κάνεις στην δόξα του Θεού. Απομονώνεις τη δημιουργία του Θεού και την κάνεις δικό σου κτήμα. Κάτι δικό σου. Προσπορίζεις εσύ τη δόξα του Θεού. Είσαι ιερόσιλος. Κλέπτεις τη δόξα του Θεού να δοξαστείς εσύ. Να πούν για σένα κάτι καλό. Είσαι λοιπόν ιερόσιλος. Γιατί όχι κλέπτης, ιερόσιλος. Διότι κλέπτης επί πραγμάτων που αφορούν στους ανθρώπους. Αλλά ο ιερόσιλος επί πραγμάτων που αφορούν στον Θεό. Και εφόσον λοιπόν κλέπτεται η δόξα του Θεού, η ιεροσιλία είναι, η αμαρτία συνεπώς. Μην νομιστεί όμως ότι η πίστη αποκλείει τα έργα για την σωτηρία, ότι θα μείνω στην πίστη και δεν χρειάζεται τα έργα. Πρόκειται περί μιας παρεξηγήσεως αυτής την οποία έπεσαν δυστυχώς οι Προτεστάντες, ο Λούθυρος και εξ αυτού όλος ο προτεσταντικός κόσμος. Η πίστη, αγαπητοί μου, είναι, προσέξτε, επιγραμματικό, η πίστη είναι αφετηρία αλλά και το νόημα των έργων. Θα το ξαναπώ. Η πίστη είναι η αφετηρία και προπαντός το νόημα των έργων. Αυτό που προηγουμένως λέγαμε. Εάν έχεις πίστη, δίδεις νόημα στα έργα της αγάπης. Εάν δεν έχεις πίστη, δεν δίδεις νόημα. Μένουν άνευ νοήματος. Ώστε λοιπόν, τι είναι τα έργα? Τα έργα είναι η επισφράγηση και η επιβεβαίωση της πίστεως. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Λες ότι έχεις πίστη, αλλά δεν κάνεις τίποτε. Δείξε μου, λέγει, εκ των έργων σου την πίστη σου. Αυτό είναι. Τι θα πει δείξε μου εκ των έργων σου την πίστη σου? Δείξε μου, με άλλα λόγια, το πιστοποιητικό της πίστεως. Το βεβαιωτικό. Διότι πιστεύω σημαίνει προσαρμόζω τη ζωή μου σε αυτό που πιστεύω. Αλλά προσαρμόζω τη ζωή μου σημαίνει κάμνο έργων. Αυτό θα πει έργων. Προσαρμογή της ζωής μου στο θέλημα του Θεού. Ώστε δεν αντιφάσκει η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, ότι ο δίκαιος θα ζήσει από την πίστη, διότι εννοεί όχι μόνο την πίστη, αλλά την πίστη ως δίδουσα νόημα εις τα έργα. Ο Αβραάμ επί παραδείγματι αποτελεί υπόδειγμα πίστεως δια των Απόστολων Παύλων. Είναι κάτι που θα λέγαμε ότι το έχει σαν θεολογική του θεμελίωση αυτό ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Ας πάρω την προς Γαλάτας και σε άλλες επιστολές το λέγει. Τι λέγει? Επίστευσεν δε Αβραάμ το Θεό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Σώθηκε γιατί πίστεψε ο Αβραάμ. Παίρνει σαν βάση λοιπόν την πίστη ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο αδελφός μας Ιάκωβος ως υπόδειγμα έργων παίρνει πάλι και αυτό στον Αβραάμ και λέει: Αβραάμ ο πατήρ ημών, ο πατήρ μας ο Αβραάμ, ουκ εξ έργων εδικαιώθη αν ενέγκας Ισάκ. Δεν εδικαιώθηκε, λέει, από τα έργα προσφέροντας θυσία το παιδί του. Τώρα για σταθείτε, ποιος έχει δίκιο, ο Απόστολος Παύλος ή ο Άγιος Ιάκωβος? Εδώ σκάλωσε ο Λούθυρος, ο Προτεστάντης, ο πατήρ του Προτεσταντισμού, σκάλωσε, δεν κατάλαβε. Άνθρωπος που ξεκινάει να κάνει αίρεση, σκαλώνει το μυαλό του και τυφλούται. Και είπε, α, υπάρχει αντίφαση. Τώρα τι γίνεται? Εγώ θα έχω με την πίστη. Με την πίστη θα σωθώ. Μάλιστα. Το βιβλίο, η επιστολή του Αγίου Ιακώβου είναι νόθος. Τη βγάζω από την Αγία Γραφή και την πετώ. Ακούσατε? Αλλά ποτέ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τέτοιο πράγμα δεν διανοήθηκε κανένας. Δεν υπάρχει αντίφαση. Απλούστατα. Στον Αβραάμ συναντώνται αμφότερα και η πίστη και τα έργα. Προηγείται η πίστη και επειδή ο Απόστολος θέλει να θεμελιώσει το θέμα της πίστεως, παίρνει τον Αβραάμ ως υπόδειγμα πίστεως. Αλλά ο Άγιος Ιάκωβος
θέλοντας να ομιλήσει περί των έργων, παίρνει υπόδειγμα τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν και άνθρωπος των έργων. Διότι, ποιος σας είπε ότι η πίστης που οδήγησε τον Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του δεν είναι το έργο? Ποιος σας είπε ότι ο ληστής πιστεύοντας εις τον Χριστόν δεν έκανε εκείνη την ώρα ένα έργο? Ποιος σας είπε ότι οι μάρτυρες που έγιναν, πώς έγιναν? Ακούστε υπό ποια συνθήκας. Ο Δήμιος γδέρνει έναν Άγιον. Και ο Άγιος Χαράλαμπος, συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο Δήμιος, τρεις μάλιστα ήσαν, τον εκδέρνουν τον Άγιον Χαράλαμπο, ο οποίος μένει ήρεμος, ήπιος και ευλογεί τους δημίους του. Πιο πέρα εκεί ο έπαρχος που παρακολουθεί το μαρτύριο, βλέποντας όχι μόνο την καρτερία και την υπομονή του Αγίου οι τρεις δημιοί του, αλλά και την ανεξικακία του, για μια στιγμή αμέσως φωτίστηκαν από τον Θεό. Είπαν, και εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Την ίδια στιγμή ο έπαρχος διατάσσει να τους αποκεφαλίσουν. Και με τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους εορτάζουμε και τη μνήμη των δημίων του. Πέστε μου, τι έργα έκαναν αυτοί? Μόνο πίστη. Ποιος σας το λέει ότι δεν έκαναν έργο? Το μαρτύριό τους τι ήταν? Ήτο ή δεν ήτο έργο? Και ποιος σας λέγει ότι αν σήμερα βγεις και πεις σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, αντίθεων, αντίχριστον, πιστεύω, και σε ηρωνευτούν οι άλλοι, η ηρωνία τους για σένα δεν είναι έργο? Στο βάθος δεν μπορούμε να χωρίσουμε την πίστη από τα έργα, ούτε τα έργα από την πίστη, στο βάθος. Γι' αυτό θα ακούσουμε να μας λέγει μια ερμηνεία που έχει γίνει στον Άγιον Ιάκωβο. Αβραάμ και της απράκτου και της μετά των έργων πίστεως εστηρικών. Ο Αβραάμ λέει είναι εικόν και της απράκτου πίστεως, της πίστεως χωρίς έργα, αλλά και της πίστεως με έργα. Στο αυτό πρόσωπο συναντώνται και τα δύο. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, την πίστην έργων εκάλεσε. Την πίστην την κάλεσε έργων. Βλέπετε. Ουκούν άμα επίστευσας, ώστε λοιπόν όταν έχεις πιστέψει, άμα και τις έργησε κόμισας. Ταυτοχρόνως εστόλισε στη ζωή σου και με τα έργα. Μόνο που η πίστη προηγείται των έργων. Είναι η αφετηρία. Και όπως σας είπα, δίδει νόημα εις τα έργα σου. Μια σωστή πίστη, όχι αντιφατική. Και τέλος, για να κλείσουμε, αυτός ούτως ο Κύριος λέγει, ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, σελεύσει την Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ποιον το θέλημα του Πατρός μου τον ουρανείς. Όχι να μου λες Κύριε, Κύριε, και συνέπεια στο έργο σου, στην πίστη σου, η συνέπειά σου ποια είναι? Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορούμε να μιλάμε για έργα, αλλά μπορούμε να μιλάμε για συνέπεια πίστεως. Που είναι τα έργα? Διότι αν δεν κάνεις έργα σημαίνει δεν έχεις πίστη. Και λέγει ο Απόστολος, διώκεται των αγιασμών. Τι είναι ο αγιασμός? Είναι τα έργα. Ου χωρίς του οποίου αγιασμού ουδείς όψετε τον Κύριον. Ακούσατε, ο αγιασμός είναι έργα. Μην νομίσουμε ότι έργα μόνο είναι οι δράσεις. Πάω σε φτωχούς, πάω σε φυλακισμένους. Ο αγιασμός είναι έργον. Όταν αρχίσεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, κατεξοχήν έργον η προσευχή. Ακούσατε, κατεξοχήν έργον. Το έργο των έργων, η κορονής των έργων είναι η προσευχή. Θα μιλήσουμε, μα θα φτάσουμε πρώτο Θεός και στο περί προσευχής θέμα. Προσευχή λοιπόν είναι το κατεξοχήν έργον. Μετά η νηστεία είναι έργον. Μετά η προσπάθεια να αγωνιστείς κατά των πονηρών λογισμών είναι έργον. Και γενικά η προσπάθειά σου να αγιάζεσαι είναι έργον, χωρίς του οποίου αγιασμού πρόσωπο Θεού δεν θα δεις. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, κλείνω με αυτό και μετά θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να βάλει τη σφραγίδα του σημερινού μας θέματος. Αν και δεν τελειώσαμε περί πίστεως,
θα συνεχίσουμε. Ακόμη ένα. Να με συγχωρέσετε που κράτησε τέσσερα θέματα. Τρία με το σημερινό και άλλο ένα. Είναι πλούσιο όμως θέμα. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Ανοίγει διεκατέρων της βασιλείας στην θύραν. Διάτε των χειρών, διόν τα έργα δηλούται, και δια του κλήθρου της πίστεως, διαμφωτέρων. Έργονται και πίστεως λέγω. Η κλής της βασιλείας εν ημίν υπό του λόγου κατασκευάζεται. Τι είναι τα έργα, τα χέρια σου. Τι είναι η πίστη, το κλειδί. Η πόρτα της βασιλείας που πηγαίνεις να βάλεις τώρα το κλειδί στην κλειδαρότρυπα. Ούτε χωρίς το κλειδί ανοίγει με τα χέρια σου η πόρτα, δηλαδή με τα έργα μόνο. Ούτε το κλειδί μπαίνει μόνο του στην κλειδαρότρυπα χωρίς να το βάλεις εσύ με τα χέρια σου. Ώστε όπως βάζουμε με το χέρι μας το κλειδί στην κλειδαρότρυπα και ανοίγουμε, έτσι με τα έργα μας και με την πίστη μας που είναι το κλήθρον το κλειδί, εισερχόμεθα εις την Βασιλεία του Θεού. Μη σηκώνεστε. Πέστε μας δύο λόγια. Δύο λόγια με καλεί οπότε. Ο πατήρ Αθανάσιος να πω εις την αγάπηση σου. Πριν από τα δυο αυτά λόγια όμως, επιτρέψετε μου να εκφράσω την χαρά μου δια το φαινόμενο αυτό που παρουσιάζεται, γιατί αν θα ενθυμίσετε δύο πρώτη φορά έρχομαι στον κύκλο των γυναικών φέτος. Και δεν το έκαμε αυτό, επιτρέψετε μου να σας πω και πιστέψετε μου σας παρακαλώ, όχι από κακή πρόθεση, ούτε ο λιγότερο από κακή διάθεση. Τους λόγους τους γνωρίζετε. Αντιθέτως, οι θέσεις μου είναι κοντά στους χριστιανούς μου, μακάρι να μπορούσα εις πάσαν εκδήλωση, εις πάσαν ευκαιρία. Αλλά τα πράγματα είναι σχεδόν αδύνατα. Χαίρο λοιπόν, χαίρο και εύχομαι προκοπήν δίου και πίστεως εις όλους εμάς. Αλλά δύο λόγια είπε ο πατήρ Αθανάσιος. Η πίστη είναι το θέμα που απασχόλησε τον κύκλο της Δευτέρας και όπως ακούστη θα τον απασχολήσει και δια μίαν ακόμη φορά. Η πίστη για την οποία ακούσαμε σε ένα προηγούμενο, σε μία προηγουμένη σύναξη, όχι της Δευτέρας 5 με 6, σε μία άλλη, ότι η πίστη προηγήθηκε της υπακοής. Αν ενθυμίστε, που ελέγχθη αυτό. Η πίστη ως αρετής, η πίστη στον Θεό. Τώρα, εάν και κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς πίστη, αυτό πλέον γι' αυτό μάλλον ομιλούν τα πράγματα και ομιλεί η ζωή του καθενός μας. Είπε ο πατήρ Αθανάσιος ότι στοιχεία που συνθέτουν την πίστη είναι η ακοή και κάτι άλλο η καθαρά καρδία. Και ένα τρίτο, προσέξτε τα αυτά, και ένα τρίτο ο προσωπικός μας κόπος, η προσωπική μας προσφορά. Ώστε λοιπόν να ακούσουμε πρέπει για να πιστέψουμε και για να ακούσουμε πρέπει κάποιος να υπάρξει ως κήρυξ και για να υπάρξει ο κήρυξ πρέπει να προσταλεί από τον Θεό. Να ακούσουμε λοιπόν των σπόρων αυτών της πίστεως που είναι ο Λόγος του Θεού, να τον φυλάξουμε και να τον διατηρήσουμε εις την αγνή και από αγάπη πάλουσαν καρδία μας και εν συνεχεία το τρίτον να το πάρουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να εργαστούμε. Διότι μέχρι τώρα δεν κάναμε σχεδόν τίποτα. Απλώς ακούσαμε
απλώς καλή διάθεση να δείξαμε, αλλά μέχρι σε εκεί σταματήσαμε. Έκανε εντύπωση, μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση, ότι κάτι άλλο, ότι τα στοιχεία που συνθέτουν την ακοή είναι, αν θυμούμε καλά, το κήρυγμα, η μελέτη και η καλή αναστροφή. Η καλή αναστροφή λοιπόν είναι και αυτό κάτι που βοηθάει πολύ τον ακούοντα τον Λόγο του Θεού. Να ακούς τον Λόγο του Θεού και να σπέβδεις, μην χάνεις την ευκαιρία. Δεν μπορείς όμως την ίδια στιγμή ή έστω οποιανδήποτε άλλη στιγμή και σε ένα οποιονδήποτε άλλον τόπο να αναστρέφεσαι ανθρώπους ξένους προς την πίστη. Όχι να τους κόψεις την καλημέρα, όχι να διαφορήσεις, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να είναι τα πρόσωπα αυτά που θα αποτελούν των στενών κύκλων σου, των συζητήσεών σου και των περιπάτων σου και εν πάση περιπτώσει τις φιλίες σου. Δεν νομίζω πως πρέπει να αποτελέσουν αυτά τα πρόσωπα, διότι αργά ή γρήγορα από τις πίστεως θα εκπέσεις στην απιστία ή στην δυσπιστία, αφού προηγουμένως θα αρχίσει η αμφιβολία και τα ερωτηματικά, η διάβρωση με λίγα λόγια. Τι να πω τώρα περισσότερον, θα μείνω σε κάτι άλλο που επίσης σε τονίστη. Βλέπετε ότι δεν λέω δικά μου λόγια, ότι εκείνο που κατεξοχήν διατηρεί την πίστη είναι, το θυμάστε, η συνεχής κατάρτισης. Προσέξτε, είναι μια λύση. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου, όχι απλώς να την διατηρήσεις, αλλά να την επαυξήσεις για να φέρει καρπόν. Τότε θα πρέπει συνεχώς να καταρτίζεσαι. Χωρίς συνεχή καταρτισμών θα ατονίσει κάποτε η πίστη σου, θα φθηνίνει η πίστη σου, θα χαλαρωθεί η πίστη σου, θα νεκρωθεί η πίστη σου. Και τότε αλίμονόν σου. Σε ποιον θα το πούμε το αλίμονον? Σε αυτόν που δεν άκουσε, όχι τόσο, σε αυτόν που άκουσε, που έμαθε, που γνώρισε, που έζησε, που εκαρπώθη της πίστεως και την άκουσε. Τότε αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος της τύχης του. Και εν πάση περιπτώσει θα τιμωρηθεί περισσότερο από τον Θεό. Λοιπόν, για να μην σας κρατώ περισσότερο, θέλω να πιστεύω ότι πολλά διατηρήσατε στη μνήμη σας και πρέπει να τα διατηρήσετε. Ετέθη και αναπτύσσεται το υπαρθμόν ένα θέμα της ζωής μας, η πίστη στον Θεό, διακοής η πίστη, διακήρυκος, διαναστροφής, διαπροσπαθίας προσωπικής, διαμελέτης, διαπροσευχής, διαγνώτητα ζωής. Λοιπόν, αν αυτό είναι το υπαρθμόν ένα θέμα μας, θα έλεγα είναι το ιερότερο των θεμάτων μας, η ιεροτέρα των υποθέσεων της ζωής μας. Ας την προσέξουμε, ακούσαμε και θα ακούσουμε και περισσότερα, και τελικώς τονίζω και υπογραμμίζω ότι το διατηρητικό της πίστεώς μας είναι η συνεχής προσπάθεια και προσφορά μας προς τον εαυτόν μας και δια του εαυτού μας εις τον Θεό. Η συνεχής συγκρότησής μας, η συνεχής κατάρτισής μας τόσον ώστε όταν βρεθεί ένας δια των Α ή Β λόγων να αμφισβητήσει την πίστη μας, να έχουμε και εμείς δύο λόγους να του είπουμε και να του αντίπουμε. Εύχομαι λοιπόν, αφού προηγουμένως συγχαίρω δια την προσέλευσή σας, και εύχομαι και ο υπόλοιπος ναός να πληρωθεί στα επόμενα μαθήματα, εύχομαι το δέντρο της πίστεως βαθιά, πολύ βαθιά τη ψυχή του καθενός μας να ριζώσει, να βλαστήσει, να καρπίσει, και το έργο της πίστεως είναι και του πνεύματος προς τον Θεό, είναι αγάπη, ελπής, χαρά και τα διάφτα. Αυτά είναι τα εκείνα που θα κοσμούν τη ζωή μας, αφού προηγουμένως το δέντρο της πίστεως βαθιά, επαναλαμβάνω, φυτρώσει και ζωντανέψει στην ζωή του καθενός μας. Δια της πίστεως και δια της προσευχής και δια της μελέτης και δια της προσπαθίας
και δια της καλής αναστροφής εύχομαι να ζήσουμε εν μέσω, να ζήσουμε μεταξύ μας, να ευαρεστήσουμε και στον Θεό και στους ανθρώπους προς δόξαν Εκείνου και ωφέλειαν πνευματικήν όλων μας. Ευχαριστώ πολύ.